Σε κινούμενη άμμο βαδίζει πλέον η κυβέρνηση με φόντο τον καταιγισμό αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε κάθε βήμα που επιχειρεί να κάνει για να απεγκλωβιστεί βυθίζεται πιο βαθιά στο χάος που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις και τα σκάνδαλα. Μάλιστα και μόνο το γεγονός ότι στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την πραγματική δυνατότητα της κυβέρνησης να χειριστεί τα φλέγοντα ζητήματα σε εσωτερικό ακρίβεια αλλά και σε διεθνές επίπεδο ουκρανικό. Τα ελληνοτουρκικά, ανεξάρτητα αν τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα ανεβάζουν, εν τούτης είναι σε ιστορικά χαμηλά η ένταση σε στρατιωτικό πεδίο, από τη στιγμή που στο Μαξίμου και στο ΙΠΕΘΑ δεν δείχνουν να ενοχλούνται από τις χιλιάδες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των Εθνικών Χωρικών Υδάτων. Όλο και περισσότεροι από το στενό πολιτικό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη του λένε να πάει σε εκλογές ακόμα και το Δεκέμβριο. Επικαλούμενο στο τοξικό κλίμα που δημιουργεί αντιπολίτευση, κάντε τώρα εκλογές, γιατί δεν θα υπάρξει αύριο, του είπε χαρακτηριστικά συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν οπαδός της διεξαγωγής εκλογών από το Σεπτέμβριο του 2021.